Ελάτε να συνεχίσουμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι. Πάμε να δούμε τι λέει η Δημοκρατική της Ρόδου. 134 Ρόδιοι γιατροί έφυγαν για εργασία στο εξωτερικό, ακολουθούν και άλλοι. Αυξάνεται συνεχώς, δυστυχώς, ο αριθμός των γιατρών που εγκαταλείπουν τη χώρα μας, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στο εξωτερικό. Οι μάχες για τον ΦΠΑ που δεν δόθηκαν, έξω από τα δόντια. Η Νέα Δημοκρατία θα καταργήσει την απλή αναλογική στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γίνεται βεβαίως αυτή η εξαγγελία που αφορά τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Πάνος Κουρλέτης. Παρετούνται από τις αγωγές που άσκησαν εκατέρωθεν ο Περιφερειάρχης και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων. Και πιο κάτω βρίσκουμε ακόμη αυτή είναι η πραγματική μορφή αγώνα ενάντια στις αποφάσεις που καταδικάζουν τους κατοίκους των νησιών. Με την λήψη καταθέσεων από τρεις οδηγούς ταξί συνεχίστηκε η έρευνα για το κύκλωμα μαστροπίας. Η απάντηση της Ένωσης Δικαστών στις δηλώσεις Ερντογάν, ερώτηση της Ευρωβουλευτού Ελίζας Βόζεμπερκ για καραντίνα των Ελλήνων ταξιδιωτών στα αεροδρόμια της Ευρώπης. Λίγο πριν την πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μελεκούνι Ρόδου, η απόφαση σε επόμενο φύλλο της εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημήτρης Γάκης, η διεκδίκηση για τον νησιωτικό ΦΠΑ, ευκαιρία να προχωρήσουμε μπροστά με αναπτυξιακά μέτρα στην νησιωτική χώρα. Κατά 10% αύξησε τις ρυθμίσεις δανείων το φόβητρο των πληστηριασμών. Με μισθούς πείνας χιλιάδες εργαζόμενοι, 387 ευρώ, μεικτά για ευέλικτη απασχόληση. Στην Αθήνα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε η ΚΑΙΡ στην έκθεση «Χάρτης των γεύσεων». Σχολεία της Δωδεκανήσου χωρίς υποδομές για άτομα με κινητικά προβλήματα. Και έντονη δυσαρέσκεια της Αθήνας για τις δηλώσεις Ερντογάν. Θα το απαντήσουν πρόσωπο με πρόσωπο Παυλόπουλος και Τσίπρας. Αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, και ελάτε να συνεχίσουμε εμείς και να πάμε αυτή τη φορά μέχρι την ανάληψη. Λίγο πιο πάνω από το γήπεδο, εκεί στο νέο φροντιστήριο του Κώστα Στεφαδούρου, μέσα στο στενάκι, τρίτο σπίτι αριστερά, όπως το βρήκα και εγώ πολύ πολύ εύκολα, θα βρείτε το νέο χώρο του Καλλιτεχνικού Συλλόγου. Εκεί η κυρία Πρόεδρος μας υποδέχθηκε, όμορφη χώρη λειτουργική, ιδιόκτητη, που μπορούν όμως να λειτουργήσουν και με σεμινάρια που πρόκειται να κάνουν, αλλά και σαν χώρος έκθεσης. Οπότε και εμείς συζητήσαμε και μαζί τους, βρήκαμε και το μέλος στην Μαρία Μακρύλου, είπαμε και τις ευχές μας και πάμε να δούμε τα όσα κατέγραψε η κάμερά μας εκεί στο χώρο πια του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Καλλύμνου. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι εδώ στην ανάληψη. Καλώς ήρθατε. Και στο νέο χώρο. Στο σπίτι επιτέλους του συλλόγου. Πολύ ωραία. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν και πάμε μέσα να δούμε τους νέους χώρους. Καλά, το σκυλάκι νόμιζα ότι είναι μπιμπελό. Είναι η παρέα μας και αυτά. Τι ωραίοι χώροι. Όμορφη και λειτουργική. Εδώ ξεκινάμε με τα μαθήματα που γίνονται, γιατί τώρα πια ο σύλλογος μας κάνει και μαθήματα. Θα τα πούμε αναλυτικά και τους δασκάλους και ποιοι... Καταρχήν στολίσατε με ένα ωραίο, πολύ ωραίο δεντράκι. Ναι. Δεύτερον, βλέπουμε εδώ τους ωραίους, Θρανία μου θυμίζει, υπέροχα, ναι. Έτσι, αλλά με χώρο άνετο για να δημιουργήσει κανείς. Και βάλαμε και τις πινελιές καλλιτεχνικές. Με το τζάκι, ακόμη καλύτερα. Βεβαίως, θα ανάβει και αυτό στα μαθήματά μας για να ζεσθενόμαστε. Εδώ βλέπω δύο φίλες μας περιμένουν. Ναι, είναι τα παιδιά μου. Είναι η μασκότ του Καλλιτεχνικού Συλλόγου. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Μια χαρά! Και βλέπω εδώ έχετε δημιουργήσει, κυρία Πρόεδρε. Θα είναι το γραφείο μας, θα είναι τα φροντιστήριά μας. Που θα κάνουμε και ένα μικρό εκθετήριο που θα αναλάσσετε συνέχεια για να δείχνουμε τι φτιάχνουμε μέσα στο χώρο μας. Κοίτα, πολύ καλά νομίζω να το σκεφτήκατε. Θα κουραστήκαμε πια στο να τρέχουμε από εδώ σε στενό-στενό, να κάνουμε την αίτηση και αυτό. Ναι. Και όσον άργησε το σπίτι το δικό μου εδώ που νοικιαζότανε, σκέφτηκα να κάνω έναν χώρο, ώστε όταν να μπορέσουμε πια να στεγαστούμε και να σταματήσουμε να γυρνάμε από εδώ και από εκεί. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε και μέσα λίγο. Ναι, βεβαίως. Να δούμε εδώ. Εδώ είναι, ξεκινάει το εκθετήριό μας. Πολύ ωραία τα στολίσατε. Μάλιστα.
Και πάλι από τους καλλιτέχνες μας βλέπουμε εδώ. Τα παιδιά που είναι πάλι μέσα στο σύλλογο και το επόμενο Σαββατοκύριακο 15, 16, 17 θα έχουμε και ένα μπαζάρ εδώ και διάφορα δραστηριότητες για παιδιά, έναν Άγιο Βασίλειο, οτιδήποτε αυτά για να έρθουν να μας δουν. Πάντως για την ώρα βλέπουμε τις νομικές κουτελά, νομική το κουτελά, πρώτο. Ναι. Μετά δεύτερο, η Πιζάνια. Η Αγγελική. Πολύ ωραία. Στεφάνια, ό,τι πρέπει τώρα είναι, για τις ημέρες αυτές. Και ωραιότατα σκουφάκια, έτσι. Είναι και για μαθήματα, αυτά τα σκουφάκια είναι και από τα μαθήματα που γίνονται τώρα. Χαρά και τα βρίσκουν. Αλλά και τσαντάκια όπως βλέπουμε εδώ. Μικρά πορτοφολάκια, τσαντάκια, ό,τι θέλετε. Πιο εδώ δίκλα. Είναι η Νεκταρία Νιστάζου που είναι με την παλαίωση του ντεκουπάζ της εικόνας. Δεν είναι η αγιογραφία, αυτό είναι ντεκουπάζ. Πολύ ωραίο. Και παράλληλα το σκουφάκια βλέπω τα πλεκτά μας και τα παπουτσάκια δίνουν και παίρνουν. Κοιτάξτε, ωραία χρώματα, μονόχρωμα και όχι μόνο. Εδώ είναι καινούριο μέλος η Πιζάνια, η Ελένη, η οποία είναι στολιδάκι για το χριστουγεννιάτικο δέντρο και είναι ακόμα τελείωτα, γιατί τώρα ακόμα στολίζουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα τελειοποιηθεί ο στολισμός γενικά μέσα του χώρου μας. Οι χώροι λοιπόν θα γεμίσουν κι άλλο. Βέβαια, βέβαια. Εδώ είναι ο σπλαβούνιος ο Νικήτας με τα ξυλινά του. Όμορφα, όμορφα. Ξυλογλυπτική. Πω πω, ωραίο το γουδί. Ναι, ναι. Μια χαρά. Ωραία αντικείμενα. Ο καθένας από εσάς κάτι σκέφτεται, ναι, κάτι θέλει και κάτι να επιλέξει. Είναι διαφορετικό. Τώρα από ό,τι έχω δει, κοίτας, δεν έχει φέρει ακόμα. Έχει κάνει και σκάλισμα πάνω σε πέτρα και σε κόκαλο. Ζωάκια, αδελφίνια, υπόκαμπους και αυτά. Ακόμα η δεν τα έχει φέρει. Η γειτόνισσά μου, η Νικολέτα. Βεβαίως, η Νικολέτα με τα γουράκια της, τα χειροποίητα και όλα αυτά. Ωραία τα μπουκάλια. Καλή χρονιά. Για κάποιον που θέλει να φύγει, ξέρω εγώ, και να πάρει ένα μικρό αντικείμενο. Και, το... και όχι μόνο. Νομίζω και το ρόδι δεν είναι αποκλειστικά. Μπορούμε να το βάλουμε τα Χριστούγεννα, πάει και για όλο το χρόνο. Ναι, ναι, βέβαια. Εδώ η Σεβαστή Χαρτοφύλλη. Σεβαστή Χαρτοφύλλη. Η κακιά. Πιο βεβαίως μικρά έτσι, στεφανάκια. Ναι. Ακόμη και με κουμπιά. Βεβαίως. Μπορεί κανείς να φτιάξει τα πάντα. Είπαμε στους καλλιτέχνες τίποτα δεν πετιέται. Τρίαντα φυλάκια, πάρα πολύ όμορφα αντικείμενα. Και με το CD, Βεβαίως. Ένα CD πως μπορεί να μεταμορφωθεί. Χωρίς να γίνει ένα κεράκι, να ανάβουν μέχρι και τα γουράκια που θέλουν. Ωραία βραχιολάκια, σκουλαρίκια, κολιέ. Ωραία και εντυπωσιακά. Ο καθένας με το δικό του στυλ βέβαια και αυτά. Λοιπόν, μετά πάμε στις Μαλιού την Ειρήνη, η οποία αυτά είναι κάτι καινούργιο που έφτιαξε. Είναι, λέει, για την οργάνωση της ντουλάπας μας, για καλσόν, για φουλάρια, είναι θικούλες που μπαίνουν μέσα. Ωραία. Ή ακόμα και αν θέλουμε, λέει, τα μανταλάκια μας ή οτιδήποτε αυτά. Πολύ προχωρημένο πες ναι, για μανταλάκια. Εκείνη το είπε. Δεν θα το είναι πάνε, εντάξει. Πιο στην ντουλάπα μας μέσα, τα μπουκαλάκια της. Κλασικά εδώ. Τώρα έφτιαξε κάτι για τον μπάνιο καινούργιο, το έφερε σήμερα. Η κουκλίτσα αυτή μπαίνει στο μπάνιο μέσα σαν στολιδάκι. Ναι, να ξεφεύγουμε και από τα συνηθισμένα. Εδώ είναι η Βούλα η Πλάτση που είναι το πάγκος της, είναι μισοτελειωμένος, ακόμα φέρνει σιγά σιγά και εκείνη. Ωραία. Και ξανά από το φωλάκια, άλλο στυλ πάλι, άλλα χρώματα. Πολύ ωραία. Αυτό είναι, γιατί λέμε για τους καλλιτέχνες, μπορεί να παίρνεις το ίδιο υλικό, αλλά ο καθένας το φτιάχνει με διαφορετικό. Εδώ είναι το δικό μου. Ωραία, ως κυρία Πρόεδρος. Στον κόσμο, ναι, σκουφάκια, κουκλάκια. Ωραία, πάρα πόσο προλάβαινα. Καλά κάνατε. Μεγάλη ποικιλία, πολυχρωμία, διαφορετικά αντικείμενα και πάλι εδώ, έτσι, ωραία στεφανάκια. Να βάλετε είτε στην πόρτα είτε οπουδήποτε αλλού θέλετε να τοποθετήσετε, να φανεί, να ξεχωρίσει. Ξεκινήσαμε σήμερα να κάνουμε για τα ημερολόγια μας. Α, βέβαια. Ναι. Αυτές τις μέρες ημερολόγια μπόλικα. Μάλιστα. Όμορφο. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράμε για ακόμα ένα δωμάτιο. Μια χαρά το έχετε στήσει, λοιπόν, βλέπω. Προσπαθούμε ακόμα, είμαστε. Αλλά εδώ τα κορίτσια μου έχουν κλέψει την καρδιά. Τα κορίτσια δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Θα βάλουμε το δεύτερο κορίτσι στην άλλη πλευρά για να μπορέσουμε να περάσουμε ανώδυνα. Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά εντάξει, κάνουμε κακού. Λοιπόν, εδώ ξεκινά και αυτό, βέβαια, το δωμάτιο είναι... Πρόσωπη εξεργασία.
Εδώ είναι οι γουργούλες, οι κλεσλίες. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμορφες, ναι. Δηλαδή τις βλέπω και στη φωτογραφία που έχεις κάνει Μαρία, δηλαδή... Είναι πολύ χαρούμενες. Είναι πολύ χαρούμενες και είναι ακόμη και πιο όμορφες από κοντά, μπορώ να πω, όταν τις δει κανείς, έτσι. Οι γουργούλες πώς μπορούν να μεταμορφωθούν και να γίνουν όμορφη... υπέροχα στολίδια. Μπράβο. Και κάτι διαφορετικό μέσα στο σπίτι από το κλασικό το... Μα φυσικά, μα φυσικά. Λοιπόν, εδώ είναι η Καλίδα η Μίχα, η οποία έχει κάνει διάφορες πετσετούλες για την κουζίνα, τον μπάνιο, διακοσμητικές. Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα η πετσέτα εκεί πώς μπορεί να γίνει. Λες και είναι φουστανάκι, ναι. Ξόπλατο για μικρό κορίτσι. Και όμως είναι η πετσετούλα. Η οποία έχει τα πάντα, από μονόχρωμος μέχρι καρπούζι, μήλα, κοκόρια και ό,τι άλλο σκεφτείτε, μέχρι και τον Άι Βασίλη. Έτσι. Μ' αρέσει που έχετε φαντασία, που δεν, που δεν μένετε στα ίδια και τα ίδια. Μπράβο, είστε. Είναι αδερφή σου, συγγενής. Συγγενής λοιπόν. Ναι, μακρινή συγγενής. Ναι. Αλλά η καλλιτεχνική φλέβα φαίνεται στην Ελλάδα. Ναι, το σωσόι το έχει. Το έχει ακριβώς. Κουτάκια πολύ όμορφα και δυνατά. Αυτά είναι, ναι, έχουμε δημιουργήσει κάποια πραγματάκια του συλλόγου μέσα με ντεκουπάζ και αυτά εδώ πέρα. Ναι, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο καλλιτέχνη, είναι απλά τα έχουμε για το σύλλογο. Μια χαρά. Εδώ. Και άλλα εδώ πιο κάτω, όπως βλέπετε. Εδώ είναι τις κατίνες μας. Τις κατίνες. Το καρπούζι εδώ, ναι, λαχταριστό. Το σουβέ με τα ιδιατέλεγα. Μια χαρά, κάτι. Ωραία. Ωραία αντικείμενα. Αλλά η γατούλα εδώ κλέβει την παράσταση. Μια χαρά. Και εδώ είναι η Νικολέτα υποδηγού με τις φωτογραφίες της και όποιος θέλει να πίνει τον καφέ του, ιδίως στο εξωτερικό που είναι με την Γκάλυμνο και τα τοπία της. Μελιτσάχα βλέπουμε. Ναι, έχουμε διάφορα. Έχει διάφορα τοπία εδώ και εδώ. Πολύ ίσως... ωραία. Λοιπόν, να δείξουμε ένα από κοντά. Μια χαρά το έχει δημιουργήσει και το έχει φτιάξει. Ναι, είναι... ώστε να πίνει κανείς το καφέ του και να βλέπει και τοπία της Καλύμνου. Η Νικολέτα Ποντικού με ηλιοβασιλέματα. Δεν θα μπορούσε να λείψει το ηλιοβασίλεμα από την Τέλενδο. Το κάνω λίγο πλάγια για να μην γυαλίζει. Και όλα τα υπόλοιπα τα οποία βλέπουμε εδώ. Είναι το φως τώρα που μας κάνει. Ναι, είναι το φως. Δεν πειράζει. Κάνει λοιπόν, εδώ όπως καταλαβαίνετε έχουμε και τα ψηφιδωτά με τις αγιογραφίες έξω να τα δείξουμε. Να, μην... να πάμε να τα δείξουμε. Να όμως δείξουμε χαίρομαι για γιατί βλέπω ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Και σε ένα χώρο. Έχουμε. Σε ένα σταθερό χώρο που μπορεί πια να επισκέπτεται, ναι, και να βλέπει. Ακριβώς αυτό. Ότι έχουμε, έτσι, πια το σταθερό χώρο που θα έρθουν και το πρωί για τα μέλη μας, θα πιούμε τον καφέ μας. Εδώ βλέπω και ένα καλάθι. Ναι, αυτά θα μιλήσουμε τώρα. Να δείξουμε λίγο τις. Ρινιού της Χρυσοβαλάρου τις εικόνες, εδώ. Και από εκεί ο Σπλαγκούνιας ο Νικήτας με το ψηφιδωτό του. Πολύ ωραία. Κάτι διαφορετικό από τον Νικήτα Σπλαγκούνια. Και περιμένουμε τους υπόλοιπους να φέρουν τα έργα τους. Βέβαια. Με αγιογραφίες και αυτά. Οπότε ο χώρος θα γεμίσει. Είναι λίγο... η περίοδος λίγο οι ελιές, λίγο το όλο και κάτι. Λόγω, είναι... λίγο οι προετοιμασίες όλων στα όλο σπίτια μας ή στα καταστήματα. Αυτά εκεί γίνεται και τα λοιπά. Λοιπόν, θέλουμε απλά να πούμε ότι τα μαθήματα και οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και ακόμα συνεχίζονται. Έχουμε σαν δασκάλους είναι ο Νικόλος ο Κουτελάς στην αγιογραφία και το ψηφιδωτό. Η νομική κουτελά στο κόσμημα. Εγώ είμαι στο Βελονάκι. Μετά είμαστε η Νεκταρία η Στάζου είναι στο ντεκουπάζ με την παλαίωση της εικόνας, ναι. Και η Κατίνα η Μίχα που είναι σε δέρμα, ξέρετε, και πυρογραφία πάνω σε δέρμα. Αυτά εδώ πέρα. Αυτά είναι τα τμήματα που έχουμε δημιουργήσει αυτή τη στιγμή και γίνονται τα μαθήματα, ναι, εδώ. Άρα, ένα τηλέφωνο που μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας, που το ακούει τώρα. Είναι το 693-42-79-044. Είναι το δικό ξανά, μου τηλέφωνο. Πάμε ξανά. 693-42-79-044. Ή κάθε μέρα 10 με 1 εδώ. Όποιος θέλει λοιπόν είμαστε να επικοινωνήσει, είτε τηλεφωνικός, είμαστε... είτε να έρθει, εδώ, για να δώσουμε την λεπτομέρεια που βρισκόμαστε. Να είμαστε στο νέο κέντρο ξένων γλωσσών Κώστα Στεφαδούρου στην Ανάληψη, μέσα το στενάκι. Το στενάκι το τρίτο κτίριο αριστερά. Αριστερά, σωστά, ακριβώς. Λοιπόν, το βρήκαμε. Και μετά κάνουμε και κάτι άλλο που θέλουμε να το δείξουμε αυτή τη στιγμή. Σιγά θα το δείξουμε τώρα, γιατί είναι ένα καλάθι προσφοράς βλέπουμε. Ναι, ναι. Πείτε μας, έχουμε δημιουργήσει ένα τμήμα. Ήμουνα μάλλον μέλος εγώ εδώ και 2 χρόνια. Και έκανα και αποφάσισα φέτος να πούμε
και στην ομάδα την υπόλοιπη να κάνουμε αυτή την προσφορά και όποιος άλλος θέλει. Δεν είναι ότι πρέπει να είναι οι καλλιτέχνες μόνο. Ναι. Αυτά τα φτιάχνουμε και τα στέλνουμε σε 5 διαφορετικά νοσοκομεία στην Αθήνα για παιδάκια που έχουν πάσχουν από καρκίνο. Ένα λεπτάκι. Φτιάχνετε εννοείται τα σκουφάκια. Τα σκουφάκια, ναι. Α, αλλά αν κάποιος θέλει να πάρει μόνο το μαλλί, μπορεί να το πάρει. Ναι, ναι. Είτε σε μαλλί κάνουν προσφορά, ναι. Είτε σε αυτά. Α πούμε, η Τηλιακού Ευαγγελίτσα έδωσε νήματα. Κάποιοι άλλοι παίρνουν τον νήμα αυτό, το φτιάχνουν. Ναι. Και έχουμε δημιουργήσει τώρα κάθε Παρασκευή μία ομάδα 5-7 που θα μαζευόμαστε εδώ και θα βλέπουμε μόνο για αυτά τα παιδιά. Α, πολύ ωραία. Που είναι εδώ πέρα. Μπράβο σας. Και έτσι είπαμε να το ξεκινήσουμε. Και έρχομαι να το δέσω βέβαια και με την πολύ ωραία εκδήλωση που κάνανε οι κυρίες μας από το Σύλλογο Φλόγα στον Ντάρουιν της, ναι, Αυστραλίας. Πέρασαν καλά, συγκέντρωσαν χρήματα. Ελπίζω να τις έχουμε να μας πούν και λεπτομέρειες, ναι, γιατί. Το πόσο καλά πέρασαν το είδαμε έτσι κι αλλιώς μέχρι από βέβαια, τα βιντεάκια. Και σκοπός τους αυτός πάντα, που έγινε, πάντα το κάνουν με αγάπη. Πάντα. Και μπράβο και σε εσάς κυρία Πρόεδρε, γιατί μια πολύ ωραία κίνηση. Είναι εντάξει, δεν λέμε ότι έστω αυτές τις μέρες να ξέρουν τα παιδιά αυτά ότι τους σκέφτεται. Έχω ζήσει σε νοσοκομείο για άλλους λόγους, ξέρω το τι τραβάνε αυτά τα παιδιά με το που είναι αυτά και είναι ήρωες. Για μένα είναι ήρωες γιατί αντέχουν τόσα πράγματα που εμείς ούτε να το διανοηθούμε δεν μπορούμε να και το κάνουμε. Και οι γονείς τους. Και οι γονείς τους. Και το παραμικρό έστω εμάς τότε μέσα που ήταν ο γιος μου με τον πνιγμό του μήλου που είχαμε και αυτό τους έκαναν δώρο ένα μάρτι απλό. Και έκανα του κόσμου τη χαρά που αγοράζαν στο μάτι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, λίγο πόσο πολύ, μάλλον να είναι και κάτι πιο κάτι πιο αυτό. Ό,τι τους δίνεις και τους σκέφτεσαι είναι πάρα πολύ καλό για αυτά. Γι' αυτό είπαμε και εμείς να προσφέρουμε φέτος όλοι μαζί. Μια να χαρά. Γίνουν περισσότερα τα χαμόγελα των παιδιών αυτών. Πολύ καλά το σκεφτήκατε. Αυτά. Πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν και η Μαρία Μακρυλού. Μαρία. Πολύ εντυπωσιασμένη. Ένας χώρος που θα δημιουργηθεί και θα γίνει ακόμη διαφορετικός. Όταν μας το ανακοίνωσε η κυρία Πρόεδρος και εμείς εκπλαγήκαμε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωτοβουλία αυτή. Θεωρώ ότι δεν θα το έκανε οποιοδήποτε. Δεν έχω παρά να τη συγχαρώ για να την ευχαριστήσουμε εκ μέρους του ΔΣ και να πω στον κόσμο εδώ και στις κοπέλες να εκμεταλλευτούν το γεγονός και να έρθουν να μάθουν. Εφόσον διδάσκονται, να το εκμεταλλευτούν αυτό. Φυσικά. Γιατί όχι. Καταρχήν και θα διδαχθούν, ακριβώς. Αλλά είναι και εκθεσιακός ο χώρος, ναι, και για εσάς τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Πολύ όμορφο το κλίμα εδώ πέρα. Ναι, είναι και ωραία γειτονιά. Πάρα πολύ. Είναι καλό σημείο. Είναι εύκολα, όταν κανείς θέλει. Και, και το τριήμερο αυτό εδώ που θα διοργανωθεί τώρα είναι ευκαιρία για τα παιδάκια να τα φέρουν να χαρούν με τον Άγιο Βασίλη, να κάνουν, ναι, τις αγορές τους. Ήταν. Είναι πολύ καλή η πρωτοβουλία της κυρίας Πρόεδρος και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, μια πολύ καλή πρωτοβουλία που έγινε εδώ, ναι, πήρε σάρκα και οστά και που θα γίνει ακόμη πιο ασφικτικά γεμάτος. Είναι το βλέπω γιατί μελλοντικά. Εντάξει. Ότι θα έρθουν όλοι οι καλλιτέχνες. Έχει παραχωρήσει την περιουσία της εδώ. Ακριβώς, έχει δώσει το σπίτι της εδώ, ακριβώς, το οποίο νοικιαζόταν και σίγουρα ήταν ένα. Ζεστός χώρος, πολύ όμορφος χώρος. Ένα εισόδημα. Τα κάνανε τα παιδιά εκπληκτικά όλα. Μπράβο σας. Καλή αρχή λοιπόν εύχομαι, κυρία Πρόεδρε, εύχομαι πραγματικά καλή πορεία σε αυτόν τον νέο χώρο που είναι εδώ και που αρχίζει να γίνεται όλο και πιο λειτουργικός, ναι, μέρα με την ημέρα. Ναι, απλά θέλαμε να προλάβουμε τις γιορτές, γι' αυτό και το εμφανίσαμε, θα ήταν πολύ πιο ωραίος, πιο οργανωμένος. Πιστεύω μέσα στην άλλη εβδομάδα να έχουμε τελειοποιήσει το χώρο μας μέσα και να είναι ένας ευχάριστος χώρος που μπορεί οποιοδήποτε, δεν είναι μόνο για τους καλλιτέχνες, οποιοδήποτε θέλει να έρθει, έστω να του δείξουμε κάτι ή οτιδήποτε, μπορεί να έρθει, να καθίσει μαζί μας, γι' αυτό είναι και ο χώρος μας τώρα έτσι, μπορούμε να μας βρούνε οποιαδήποτε στιγμή και όχι αυτό που τρέχαμε στους δρόμους μέσα, ναι, να, ναι, πούμε, ναι, κάτι, ναι, αυτά. Έχετε δίκιο. Είναι αυτό. Εμείς θα σας ξανά επισκεφθούμε όταν το θέλετε κι εσείς και με άλλους φίλους που θα είναι εδώ για να ξεκινήσουν την εκμάθηση. Καλή πορεία, να είστε καλά, όλα να πάνε καλά. Καλές γιορτές σε όλους, με υγεία, χαρά και πάνω απ' όλα. Έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας. Έχουμε 20 ολόκληρες μέρες. Εννοείται. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Με το πολύ όμορφο δεντράκι, σας αποχαιρετάμε, αγαπητοί μου φίλοι, από το νέο χώρο του Καλλιτεχνικού μας Συλλόγου, που πραγματικά έχει γεμίσει ήδη με αρκετά ενδιαφέροντα και όμορφα αντικείμενα, αλλά και που το επόμενο διάστημα θα γίνει ακόμη πιο γεμάτος ασφικτικά.